Βιντεοσκοπήστε το γάμο σας ή τη βάφτιση των παιδιών σας. Κρατήστε ζωντανές τις στιγμές από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής σας. Απέλα Studio. Φωτογραφική κάλυψη γάμων και βαπτίσεων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και τους πιο έμπειρους φωτογράφους. Βιντεοσκόπηση με απόδοση high definition και δυνατότητα αποθήκευσης σε Blu-ray. Δημιουργία ψηφιακών άλμπουμ για την παρουσίαση του γάμου και της βάπτισης και φυσικά το CD με όλες τις φωτογραφίες δικό σας. Απέλα Studio. Πάντα με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνα 27310-89860 και 697-6767-874 και στην ιστοσελίδα www.apela.gr. Απέλα Studio. Φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων. Καλημερίζω, ευχαριστώ που είσαστε κοντά μου. Είχαμε μερικές ελλείψεις σε ειδικότητες, ειδικά ειδικότητες αγγλικής γλώσσας και δυστυχώς κάποια σχολεία μας μεγάλα, όπως το δεύτερο σκάλας, δεν είχαν ειδικότητα της αγγλικής γλώσσας. Βέβαια, εμείς στο Υπουργείο κάναμε τα διαβήματα και ζητούσαμε εκπαιδευτικούς, αλλά προφανώς δεν υπήρχαν για να μας καλύψουν. Δηλαδή δεν καλύφθηκε η αγγλική γλώσσα. Και αυτό είναι ένα μείον, γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν μη τι άλλο η αγγλική γλώσσα πρέπει να είναι μια ειδικότητα η οποία πρέπει να καλύπτεται αμέσως. Τι μας περιμένει τη νέα σχολική χρονιά όσον αφορά στις συνενώσεις ή ακόμη και καταργήσεις σχολικών μονάδων? Εμείς ως Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν κάναμε καμία πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας ούτε για συγχώνευση ούτε για κατάργηση. Απλώς διαβάσαμε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ότι καταργήθηκαν κάποιες οργανικές θέσεις χωρίς να έχουμε κάνει εμείς πρόταση, μάλλον σχολεία, σχολικές μονάδες όπως το 6ο Δημοτικό και το 8ο Δημοτικό, με αποτέλεσμα να χαθούν 6 και 6-12 οργανικές θέσεις δασκάλων και καταργήθηκαν κάποια νηπιαγωγεία τα οποία τα είχαμε σε αναστολή λειτουργίας, όπως του Μιστρά, της Μυρτιάς, Βιγκλαφίων, Αγίου Ιωάννη Μονεμβασίας και Μεταμόρφωσης, και επαναλαμβάνω, εμείς δεν είχαμε κάνει κάποια σχετική πρόταση. Θα ρωτήσω κάτι, το 6ο και το 8ο Δημοτικό υπήρχαν? Το 6ο και το 8ο είναι τα σχολεία τα οποία παραδόξως υπάρχουν μόνο στα χαρτιά, αλλά δεν υπάρχει κτίριο για να λειτουργήσει. Και υπήρχαν και οργανικές θέσεις πολλά χρόνια. Είχαν δημιουργηθεί οργανικές θέσεις, αλλά δεν υπήρχε κτίριο, σχολείο. Ήταν αυτό που λένε οι εκπαιδευτικοί για αυτά τα σχολεία, σχολεία φαντάσματα. Χθες είχα τη συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή. Ποιο ήταν το θέμα που απασχόλησε πιο πολύ την συζήτηση? Ήταν γενικά η οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων. Πώς θα οργανωθούμε για τη νέα σχολική χρονιά 2013-2014 και τι προγραμματισμό και πώς θα πρέπει να τον κάνουμε. Αναφέρθηκαν και συνενώσεις και τα ίδια, πάλι καταργήσεις? Όχι. Τίποτα απολύτως. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.